Τραπέζι να χρηματοδοτήσουν τον κύριο Καλογρίτσα. Εσείς αρνείστε ότι υπήρχε δική σας διαμεσολάβηση ώστε ο κύριος Καλογρίτσας να χρηματοδοτηθεί από τον Λιβανέζικο κολοσσό και να συμμετάσχει στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές. Κυρία Γιαμάλη, κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια αστική διαφορά η οποία γίνεται μια επιχείρηση να πολιτικοποιηθεί. Mm-hmm. Το πώς θα συνεργάζονται δύο ιδιωτικές εταιρείες, αυτό μας αφορά πάρα πολύ λίγο. Αναφέρεστε στην αγωγή σημείο, στο Πρωτοδικείο Αθηνών και στο Δικαστήριο της Ελβετίας. Δεν θα τη σχολιάσω καθόλου. Uh-huh. Λοιπόν, σε ποιο σημείο μας αφορά? Μας αφορά ως πολιτεία, όχι μόνο ως Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής τότε που έκανε και τον σχετικό διαγωνισμό, εάν τα λεφτά τα οποία θα έρχονταν ήταν λεφτά τα οποία μπορούσαν να δικαιολογηθεί ότι είναι από νόμιμες δραστηριότητες. Τι κάνουμε λοιπόν? Ζητάμε να κατατεθούν εγγυητικές από ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα ή τραπεζικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Για 3 εκατομμύρια μαύρο χρήμα. Δεν μπορεί να ευσταθεί, δεν μπορεί να γράφτηκε αυτό το πράγμα. Εάν γράφτηκε, είναι άστοχο και νομίζω ότι εάν έχει γραφτεί, θα πρέπει η Τράπεζα της Ελλάδος να επιληφθεί. Γιατί? Η οποία, να σας πω γιατί. Διότι όταν εκδίδεται μια εγγυητική επιστολή αυτής της κλίμακας, και η Ρυθμιστική Αρχή αλλά και η τράπεζα η οποία την εκδίδει εγγυάται ότι δεν πρόκειται περί αυτού. Έτσι δεν είναι? Εάν υπάρχει τέτοια υποψία, υπάρχουν άλλες αρχές οι οποίες πρέπει να ασχοληθούν. Δεν ήταν εσείς ο αρμόδιος ότι μπορούσατε εκείνη τη στιγμή να κάνετε? Σε κάθε περίπτωση, σας είπα ακριβώς, επειδή εμείς τι θέλαμε, θέλαμε την απόλυτη διαφάνεια και την εγγύηση ότι τα χρήματα τα οποία εισδραίουν στην αγορά που λέγεται τηλεοπτική αγορά ελληνική να είναι χρήματα καθαρά. Ελήφθησαν αυτά τα μέτρα, με τις κρυστάλλινες διαδικασίες έγινε ο διαγωνισμός και βεβαίως είχε και αλλεπάλληλα φίλτρα από τα οποία δεν μπορούσαν όλοι να περάσουν. Τον κύριο Καλογρίτσα τον έχετε συναντήσει όπως και άλλους? Και αυτόν και όλους τους υποψήφιους. Όλους τους υποψήφιους. Είχατε επισκεφθεί και στα γραφεία του κυρίου Καλογρίτσα, είχατε βρεθεί εκεί? Έχουμε πάρα πολλές φορές βρεθεί και με όλους τους υποψηφίους. Σας το είπα. Ναι. Ήταν και ο κύριος Τσίπρας εκεί ποτέ σε κάποια συνάντηση με τον κύριο Καλογρίτσα ή με άλλους υποψηφίους? Λοιπόν, νομίζω ότι. Και αυτά έχουν γραφτεί. Εντάξει, και αυτά τα ερωτήματα υπάρχουν, κύριε όμως, Παπά. Εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα αρχής, ότι εγώ δεν πρόκειται να ακολουθήσω το βηματισμό του Κουτσομπολιού σε καμία των περιπτώσεων. Άρα. Και θέλω να μου πει και να. Εάν υπάρχει κάποιο τεκμήριο, ότι εμείς δεν υπηρετήσαμε τα συμφέροντα του δημοσίου. Λοιπόν, πολλοί μπορούν να γυρνάνε δεξιά και αριστερά και να λένε ότι είναι φίλοι μας. Απέναντι στον νόμο, όσο ήμασταν εμείς κυβέρνηση, ήταν ο λύση. Και αυτό το αποδείξαμε. Και νομίζω και όχι μόνο στο δικό μου Υπουργείο και αλλού. Στα email που έχουν δει το φως της δημοσιότητας γίνεται αναφορά σε κωδικές ονομασίες White House, White Porsche, που παραπέμπουν σύμφωνα με τον κύριο Καλογρίτσα και τις απαντήσεις που ο ίδιος έχει δώσει στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχετε εικόνα εσείς που αναφέρονται αυτά? Σας εξηγώ ότι ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει ό,τι επιθυμεί. Mm-hmm. Είναι μια αστική διαφορά μεταξύ δύο εταιριών. Έχουν προσφύγει, εξ όσων γνωρίζω, και στο Διαιτητικό Δικαστήριο, το οποίο έβγαλε μια σχετική απόφαση. Είναι από τα στο μεγαλύτερα. Ελβετικό Διοικητικό Δικαστήριο. Έχει έδρα το Παρίσι. Έγινε με ελβετικό δίκαιο, αν θυμάμαι καλά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία ότι υπάρχει μια αστική διαφορά μεταξύ δύο εταιριών, την οποία δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να σχολιάσω. Δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο μας αφορά αυτή τη στιγμή. Ο καθένας μπορεί να καταθέτει οποιοδήποτε ισχυρισμό θέλει. Τώρα μπούμε εμείς σε μια διαδικασία. Είναι πολύ σαφής η απάντησή σας. Καταλαβαίνω ότι απορρίπτεται τους ισχυρισμούς του κυρίου Καλογρίτσα. Ένας από τους ισχυρισμούς όμως του κυρίου Καλογρίτσα που έχει καλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις είναι ότι με εντολή δική σας δόθηκαν τα χρήματα, τα εκατομμύρια αυτά, στην εφημερίδα Documento. Από την άλλη, ο κύριος Μιονή, για να το βάλω όλο, σας κατήγγειλε ότι τον πιέζατε μέσα από τις ηχογραφίες που ακούσαμε να μεσολαβήσει ώστε ο κύριος Παπασταύρου να δώσει εντός εισαγωγικών την κυρία Γκραμπόφσκη. Και αναρωτιέμαι, κύριε Παπά, μήπως είναι καλή στιγμή να προχωρήσετε σε μηνύσεις αν όλα αυτά που λέγονται δεν ισχύουν? Θέλω να σας παραπέμψω στην πρώτη απάντηση που έδωσα. Ότι θα κινηθείτε νομικά και επιφυλάσσετε. Θέλω να σας παραπέμψω λοιπόν στην πρώτη απάντηση την οποία έδωσα. Να σας πω ότι υπήρξαν αντιφάσεις σε αυτά που υποστήριξε ο κύριος Μιονής. Είναι απολύτως σαφές. Και βεβαίως προέκυψε και μια πραγματογνωμοσύνη η οποία έρχεται σε αντίθεση με αυτά που στην αρχή υποστήριξε. Με πάρα πολύ ενδιαφέρον θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Τι με ρωτήσατε για τον κύριο Καλογρίτσα στην ίδια ερώτηση, με συγχωρείτε? Ότι σας είπε ότι καταγγέλει μάλλον ότι τα χρήματα αυτά, τα 3 εκατομμύρια, δεν τα πήρε για το έργο. Το έργο ήταν η βιτρίνα ώστε να δοθούν τα χρήματα αρχικά στις άδειες και στη συνέχεια, αφού κατέπεσε. Θα πω κάτι, για να καταγραφεί. Έχει απαντήσει και η εφημερίδα για το σχετικό ζήτημα.
Τα χρήματα αυτά ήταν δεσμευμένα από το ελληνικό δημόσιο από την 29η του Αυγούστου του 2016. Ναι. Μιλάμε για τα 3 εκατομμύρια. Μιλάμε για αυτά τα χρήματα, τα οποία ήταν δεσμευμένα και τα οποία απελευθερώθηκαν εφόσον ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να εφαρμοστεί η ακύρωση με την οριακή απόφαση που πήρε το ΣΤΕ για το διαγωνισμό. Οπότε πήραν όλοι τα χρήματά τους πίσω. Μάλιστα. Μέσα Γενάρη, μέσα προς τέλος Γενάρη, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, αν δεν κάνω λάθος ήταν 19 ή 20 του μήνα. Αυτό έχω να πω, τα άλλα το νομίζω θέμα είναι στην αρχή όμως, όταν βρέθηκαν τα 3 εκατομμύρια στο λογαριασμό του κυρίου Καλογρίτσα ή της εταιρείας του κυρίου Καλογρίτσα, αυτομάτως εκδόθηκε εγκυτική επιστολή. Και λέγεται και υπάρχουν όλες αυτές οι υπόνοιες ότι μεσολαβήσατε εσείς, η κυβέρνηση. Κύριε Σομαλίδη, με συγχωρείτε, εδώ πέρα. Κάποιος από τον Μέγαρο Μαξίμου άλλο. Υπάρχει αρμόδια τραπεζική αρχή. Δεν πιστεύω, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπήρξε κάποια παρανομία εκεί η οποία διέφυγε της προσοχής είτε της διοίκησης της Τράπεζας Αττικής είτε της ρυθμιστικής αρχής που λέγεται Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν έχει ακουστεί τίποτα τέτοιο, ούτε έχει έτσι κατατεθεί με σοβαρότητα στο δημόσιο διάλογο κανένα τέτοιο επιχείρημα και νομίζω ότι αυτό είναι και ενδεικτικό του ότι εδώ πέρα υπήρξε μόνο μία προσπάθεια λάσπης στον ανεμιστήρα. Μάλιστα. Πάμε να συνεχίσουμε, να κλείσουμε το θέμα Καλογρίτσα, να ανοίξουμε το άλλο θέμα. Γενικά είστε το πρόσωπο των ημερών, είναι γεγονός, κύριε Παπά. Εδώ είμαστε, να τα πούμε όλα. Την προηγούμενη εβδομάδα είδε το φως της δημοσιότητας άλλο ένα ρεπορτάζ με φωτογραφία σας να βγαίνετε από ένα κυπριακό καφέ με τον κύριο Αρτεμίου. Ποια είναι η σχέση σας με τον εν λόγω δικηγόρο? Καταρχήν να πούμε το εξής. Είναι απολύτως προφανές ότι εγώ είχα φυσική παρακολούθηση όλο εκείνο το διάστημα. Σας παρακολουθούσαν. Είναι προφανές αυτό. Έχουν δημοσιευτεί φωτογραφίες μου με τηλεφακό από την επίσκεψή μου στη Νέα Υόρκη. Έχουν δημοσιευτεί αυτές οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν λίγων ημερών. Άσχετο, ασφάλεια είχατε ποτέ? Ασφάλεια είχαμε, εντάξει, αλλά εγώ δεν πήγαινα. Καταρχήν, μιλάμε για μια επίσκεψη η οποία είχε προσωπικό χαρακτήρα. Και θέλω να σας θυμίσω ότι ήταν μάλιστα και λίγο πριν της. Ναι, γιατί ήταν για μια βάφτιση ενός πολύ καλού φίλου. Φιλικές σχέσεις έχω και με τον κύριο Αρτεμίου, ο οποίος είναι και μέλος τέλεχος του ΑΚΕΛ. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα επιλείψιμο. Το μείζον, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι αποδεικνύεται ότι ένας ενεργεία υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης έχει φυσική παρακολούθηση. Και εδώ γίνεται μείζον ζήτημα, κατά τη γνώμη μου. Και γίνεται μείζον ζήτημα, ξέρετε, όχι έχετε μόνο για αυτούς που παρακολουθούσε. Επιτρέψτε μου να μην πω κάτι αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Επιτρέψτε μου να μην πω κάτι αυτή τη στιγμή. Αλλά εγείρεται μείζον ζήτημα όχι μόνο για αυτόν που κάνει την παρακολούθηση, αλλά και για αυτόν που την εργαλειοποιεί. Διότι αυτός που την εργαλειοποιεί και είναι έτοιμος να την αξιοποιήσει πολιτικά, είναι και ηθικός αυτούργος αυτόματα της παρακολούθησης αυτής. Τώρα, το αν είναι και φυσικός αυτούργος, δηλαδή εάν η Νέα Δημοκρατία είχε σχεδιάσει και είχε οργανώσει αυτού του τύπου την παρακολούθηση, μένει να αποδειχθεί και να το δούμε. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πέρα από τις πολλές λεπτομέρειες, θα επαναλάβω ότι πάρα πολλές φορές ο κόσμος ξεχνάει και δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Mm-hmm. Μένει όμως μια άχλη, μένει μια εικόνα. Ο Νίκος Παπάς ήταν mm-hmm. και σε αυτή την υπόθεση, ήταν και στην άλλη υπόθεση, έβλεπε κόσμο και κοσμάκι. Ήσασταν ένα πρόσωπο που κάνατε τις δύσκολες δουλειές για το Μέγαρο Μαξίμου. Όλοι μπορεί ακούστε, να είναι απλοϊκή. Κύριε Σομελίδη, μπορεί είναι, να πάρα λέγεται, απλή, είναι πάρα αλλά πολύ απλή. Αλλά λέγεται. Είναι και πάρα... αυτό είναι το ερώτημα. Ναι. Ήσασταν αυτός ο άνθρωπος? Είναι πάρα πολύ απλή ερώτηση. Είναι σαφές ότι όλοι οι υπουργοί κάνουν δύσκολες δουλειές. Και άλλοι λίγο πιο εύκολες, άλλοι λίγο πιο δύσκολες. Αλλά η διακυβέρνηση είναι μια δύσκολη διαδικασία. Είναι μια διαδικασία μέσα στην οποία γεννώνται προβλήματα. Η προσωπική μου στοχοποίηση, πάντως, αν θέλετε την εκτίμησή μου, έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποιοι δεν συγχωρούν, όχι μόνο σε μένα προσωπικά, αλλά και στην παράταξη συνολικά, το γεγονός ότι σκαλίσαμε υποθέσεις οι οποίες βρωμάνε και ζέχνουν διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Διότι προσέξτε, τι αναδεικνύεται? Αναδεικνύεται ότι υπάρχει μια ανθρωπογεωγραφία η οποία είναι περίπου κοινή και στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ και στην υπόθεση της Νοβάρτης τώρα. Το θεωρείτε τυχαίο? Μήπως είμαστε ενώπιον μιας ομάδας ανθρώπων που εξειδικεύονται στο να φοροδιαφεύγουν, στο να ευνοούνται συμφέροντα, στο να μην υποστηρίζετε και να μην υπηρετείτε το δημόσιο συμφέρον? Και μήπως η εκδικητική μανία κάποιων απλώς τους κάνει να πετάνε τώρα λάσπη στον ανεμιστήρα?
Από την άλλη όμως, κύριε Παπά, το ακούω από διάφορο κόσμο που δεν ασχολείται με την πολιτική με την ίδια ένταση που το κάνουμε εμείς που είναι η δουλειά μας και εσάς που είναι η πολιτική σας τοποθέτηση, η ζωή σας. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος λέει, εντάξει όμως, μήπως είναι όλοι οι ίδιοι, μήπως είναι και ο παπάς μπλεγμένος, μήπως τελικά όσοι ασχολούνται με την πολιτική λερώνουν τα χέρια τους. Σε αυτό τον κόσμο που δεν το ρωτάει με μικροπολιτική σκοπιμότητα, τι απαντάτε? Και για να το πάω και αλλιώς, με το χέρι στην καρδιά, αν μπορούσατε να κάνετε κάτι διαφορετικά στις συναντήσεις σας με τον κύριο Μιονή, στις συναντήσεις σας με τον κύριο Καλογρίτσα, θα αλλάζατε κάτι τώρα που ξέρετε τι έχει συμβεί? Κοιτάξτε, κυρία Γιάμαλη, πρώτον, για τις συναντήσεις τις πρώτες που αναφέρατε, έκανα και τη δημόσια την αυτοκριτική μου, οπότε νομίζω ότι και συλλογικά το συζητήσαμε και έκλεισα ένα κεφάλαιο. Αλλά ο κόσμος πρέπει να έχει μάτια και αυτιά ανοιχτά και να καταλαβαίνει και να ψάχνει και λίγο κάτω από την επιφάνεια, να προσέχει πάρα πολύ ενδελεχώς και με λεπτομέρεια το τι του σερβίρεται, σε ποια στιγμή του σερβίρεται και το λόγο για τον οποίο του σερβίρεται. Ο Μιλόν υπέγραψε στο να πληρώσουν τα κανάλια 150 εκατομμύρια για φόρο διαφήμισης και τέλη χρήση συχνοτήτων και βεβαίως υπηρετώντας την πολιτική της κυβέρνησης αποδείξαμε ότι έπρεπε να καταβάλουν τίμημα για τις άδειες. 250 εκατομμύρια. Άρα αυτό πληρώνεται τώρα, λέτε? Ναι, νομίζω ότι οι συγκεκριμένοι κύκλοι μας έχουν στοχοποιήσει ακριβώς για αυτό το ζήτημα. Και να σας πω και κάτι, διότι δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Λένε ότι ακυρώθηκε ο διαγωνισμός που διοργανώσαμε εμείς κτλ. Η ομόφωνη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο όρισε το τίμημα των τηλεοπτικών αδειών σε αυτό το ύψος, των 35 εκατομμυρίων. Και το χώρισε μετά η πολιτεία σε 10 δόσεις. Το έκανε λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα του διαγωνισμού μας. Και αν δείτε τη σχετική απόφαση που ορίζεται το τίμημα, έτσι είναι αυτό. Στα λαμβάνοντας υπόψη, γιατί κάθε δημόσιο έγγραφο ξεκινάει κάθε διοικητική απόφαση. Το αριθμό των αδειών, το ποσό. Ότι έπρεπε να μην υπολείπεται του ποσού το οποίο για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία τεκμηριώθηκε ότι μπορεί να εισπράξει το δημόσιο για τις τηλεοπτικές άδειες. Σε όλο αυτόν τον κύκλο των κατηγοριών, των καταγγελιών, των αποκαλύψεων, όπως λέει αυτοί που σας κατηγορούν, υπάρχει κάπου κρατικό χρήμα? Τι εννοείτε? Είδατε εσείς κάπου μέσα σε αυτές τις καταγγελίες να σας κατηγορούν για... Όχι, δεν έχω ακούσει. Τέτοια κατηγορία δεν έχει. Δεν έχει τολμήσει να το πει. Σας κατηγορούν λοιπόν ή υπονοούν, μάλλον, γιατί είναι και βαρύ το κατηγορούν, αλλά ή υπονοούν ότι η κυβέρνηση του Τσίπρα προσπαθούσε να κάνει διαμεσολαβήσεις, να εξυπηρετήσει κάποιους επιχειρηματίες, νομίζω να φέρει επιχειρηματίες σε επαφή με άλλους. Ακούστε να δείτε. Υπήρχε και μια καταγγελία Μαρινάκη. Εντάξει. Και σας εξηγώ ότι όλα αυτά εμπίπτουν από τη μία μεριά στο επίπεδο ενός κουτσομπολιού και από την άλλη βεβαίως στην ειλικρινή δική μας προσπάθεια εκείνο τον καιρό να υπάρξουν ακόμα και συμφωνίες. Παροτρύναμε, βεβαίως παροτρύναμε να υπάρξουν συμφωνίες που θα βεβαιώναν ότι δεν θα καθούν θέσεις εργασίας. Διότι υπήρξαν κανάλια εν λειτουργία, μίλαγαν όλοι με όλους, δείτε λίγο τα ρεπορτάζ εκείνων των ημέρων, υπήρξαν κανάλια εν λειτουργία τα οποία δεν πήραν άδεια. Οπότε αν κλείνανε θα είχαμε κόσμο στον δρόμο. Και να σας πω και κάτι, όταν παραλάβαμε εμείς, ξέρετε πώς ήταν συνολικά οι εργαζόμενοι στα κανάλια Πανελλαδικής Εμβέλειας? 600 άτομα στο μόρφωμα της ΝΕΡΙΤ και 1.800 με διαρκώς μειούμενες εργασιακές και επιδεινούμενες εργασιακές σχέσεις στα κανάλια Πανελλαδικής Εμβέλειας. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, εργάζονται 5.500 άτομα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Είναι 6 κανάλια Πανελλαδικής Εμβέλειας, έτσι, τα οποία έχουν πάνω από 400 εργαζόμενους, που είναι το δικό μας όριο και μας έλεγε και ο κύριος Μητσοτάκης ότι κακώς το βάζουμε. Και βεβαίως 2.300 εργαζόμενοι στην ΕΡΤ. Αυτή ήταν η πραγματικότητα η τηλεοπτική την οποία παραλάβαμε, αυτή την πραγματικότητα την τηλεοπτική παραδώσαμε. Συν, θα σας έλεγα, μια πολιτική την οποία χαιρόμαστε που την συνεχίζει η παρούσα κυβέρνηση, την πολιτική της επιδότησης για τη δημιουργία οπτικοακουστικών παραγωγών. Για το ΕΚΟΜΕ, λέτε? Βεβαίως, το ΕΚΟΜΕ, το οποίο το ξεκίνησε το Υπουργείο μας μαζί με τον Λευτέρη τον Γκρέτσο, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική δουλειά σε αυτό το πεδίο. Είναι μια πολιτική η οποία πάει πολύ καλά και πάρα πολλοί κόσμος έχει μπορέσει και έχει κερδίσει και θέσεις απασχολούν.
απασχόλησης. Λοιπόν, αυτή ήταν η πολιτεία μας. Θεωρούμε ότι καλώς κάναμε, καλώς υπερασπιστήκαμε το δημόσιο συμφέρον. Θα σας έλεγα ότι και για το διαγωνισμό είμαι σε θέση να κάτσουμε να συζητήσουμε ακόμα και λεπτομέρειες. Δεν τον σχεδιάσαμε στον αέρα. Πήραμε τη γνώμη από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Μας φέρανε εισηγήσεις. Εντάξει, για το με πώς... τον αριθμό τώρα, κύριε Παπάνη, το πάμε σε αυτό. Δεν το πάω στον αριθμό. Μην προσέξτε, κύριε Σουμερίδη, μισό λεπτό. Διότι και ο αριθμός δεν έχει αποδειχθεί κάτι έξω από αυτό που εμείς λέγαμε. Είπαμε 4 άδειες στην αρχή και μόλις ολοκληρωθεί ο χάρτης συχνοτήτων, 6. Αυτή ήταν η τακτική. Και αυτή τη στιγμή έχουμε προκήρυξη 7 άδειες, έχουν βρεθεί 6. Και υπάρχουν βεβαίως και τα οικονομικά προβλήματα τα οποία δεν θεμελιώνουν, θα σας έλεγα, επιχειρηματικό ενδιαφέρον για να γίνει η επένδυση. Άρα την δημοπρασία αυτή τη σχεδιάσαμε βάσει εισηγήσεις των ελληνικών πανεπιστημίων και βεβαίως, ξέρετε ποια εταιρεία ανέπτυξε το λογισμικό για να γίνει δημοπρασία? Η εταιρεία η Singular Logic που κάνει τις εκλογές. Άρα ήταν κρίσταλο αυτός ο διαγωνισμός, δεν έμπαζε από πουθενά και γι' αυτό δεν μπόρεσαν πραγματικά να θεμελιώσουν κάτι άλλο. Κύριε Παπά, να πάμε λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ. Είστε το κόκκινο πανί για την κυβέρνηση, για τη Νέα Δημοκρατία. Κάθε Κυριακή έχουμε νέες ανακοινώσεις που ζητούν επιπίνακι το κεφάλι σας. Το ερώτημά μου είναι το εξής όμως. Εντός του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς αναλάβατε σε εκείνο το πολιτικό συμβούλιο την, πώς το είχατε πει, την πολιτική ευθύνη για ζητήματα ύφους και ουσίας. Αν ζητάνε το κεφάλι του κυρίου Παπάκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Αναρωτιέμαι, στο ΣΥΡΙΖΑ έχετε τη στήριξη όλου του κόμματος? Σας παραπέμπω στις συλλογικές μας αποφάσεις, στην ομιλία του Προέδρου και στην αποφασιστικότητά μας να τα βάλουμε με όσους αυτή τη στιγμή απειλούν να γυρίσουν τη χώρα πάρα πολλά χρόνια πίσω. Όσοι άκουσαν την ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης, μάλλον θα το πω αλλιώς, κάποιοι την άκουσαν και τη διάβασαν ως πλήρη στήριξη, άλλοι την άκουσαν και τη διάβασαν ως στήριξη με εχμές. Εσείς πώς την διαβάζετε και ποια είναι η σχέση σας σήμερα με τον πρόεδρο του κόμματος? Και εγώ και τα άλλα στελέχη έχουμε άριστες σχέσεις, πάρα πολύ στενή συνεργασία και είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να αποκαλύψουμε και το ποιες είναι και οι στρατηγικές και οι τακτικές της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι όποιος άκουσε και τον Αλέξη τον Τσίπρα και είδε και τις συλλογικές μας αποφάσεις έχει καταλάβει. Μάλιστα. Πάμε τώρα να ανοίξουμε και το φάκελο οικονομίας, γιατί είστε το μεάρχη σε αυτόν. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε επί του εσωκομματικού, κύριε Σουρμελίδη. Όχι. Α, εγώ δεν έχω, κύριο Σουρμελίδη. Εσείς θα έχετε να προσθέσετε κάτι επί του εσωκομματικού? Ο κύριο Σουρμελίδη, αν θέλει να ρωτήσει. Αν θέλουν το κεφάλι σα, επίνα και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι άλλο να ρωτήσουμε? Αυτό απαντήθηκε. Λοιπόν, πάμε στην οικονομία. Αν θυμάμαι καλά, είδα μία ανακοίνωση σας χθες που ζητάτε να πάει το πόρισμα Πισαρίδη στην Βουλή. Mm-hmm. Το πόρισμα Πισαρίδη, κυρίες και κύριοι, για να το θυμίσουμε, είναι το πόρισμα που θα κρίνει την αναπτυξιακή στρατηγική, θα καθορίσει μάλλον την αναπτυξιακή στρατηγική του τόπου για τα επόμενα χρόνια, εν ώψη και των χρημάτων που θα λάβουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, οψέποτε αυτά έρθουν. Γιατί, κύριε Παπά, δεν θέλετε που ένας νομπελίστας μπαίνει στη διαδικασία να ασχοληθεί με την ελληνική οικονομία, να βάλει κάτω τις γνώσεις του και να εκπονήσει ένα σχέδιο? Καταρχήν πρέπει λίγο να αποστούμε από την παράδοση ότι θα αποφασίσουν οι τεχνοκράτες για το ποια οικονομική πολιτική θα ακολουθηθεί. Θα υπάρχει πολιτική ευθύνη και θα γίνουν πολιτικές επιλογές. Διαβάζουμε δημοσιεύματα τα οποία μιλούν για εισηγήσεις περί ιδιωτικοποίησης ραγδαίων της δημόσιας περιουσίας και ιδιωτικοποίησης του ασφαλιστικού συστήματος. Η αξιοποίηση των 32 δις είναι μια διαδικασία η οποία υπερβαίνει το συνταγματικό βίο αυτής της κυβέρνησης. Συνεπώς, έχουμε κάθε λόγο να ετούμεθα να έρθει αυτό το ενδιάμεσο πόρισμα στη Βουλή. Και όχι να έρθει όταν έχει ολοκληρωθεί και όταν να το περιμένουμε και εμείς εκπρόσωποι του ελληνικού λαού ως χρυσό φασόλι που θα πέσει από τον ουρανό και θα μας πει τι θα κάνουμε με τα λεφτά τα οποία θα είναι διαθέσιμα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Δηλαδή, και εδώ η κυβέρνηση πρέπει να κάνει ξεκάθαρες τις θέσεις της. Δεν γίνεται έτσι να κρυβόμαστε πίσω από τους ειδικούς. Δεν είναι σαν την πανδημία. Δεν είναι ο Πισαρίδης ο αντίστοιχος Τσιόδρας. Για να μην κοροϊδευόμαστε, στην οικονομία γίνονται πάρα πολύ σκληρές πολιτικές επιλογές που έχουν αποτελέσματα. Και εδώ πέρα θα αναμετρηθεί ο καθένας με το βάρος των απόψεων και των επιλογών του.
Ναι, αλλά θα μου επιτρέψετε, επειδή πράγματι η οικονομία είναι μετρήσιμο μέγεθος πάντα, ο κόσμος φαίνεται πως ακόμη, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, επιλέγει τη Νέα Δημοκρατία και μπορεί στα ποιοτικά στοιχεία να εμφανίζει φόβο για την ανεργία, για το οικονομικό μέλλον, αλλά φαίνεται πως και πάλι η κυβέρνηση δεν χάνει από αυτό. Ναι, επιτρέψτε να σας πω, θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις οι οποίες δημοσιεύονται δεν αποτυπώνουν το κλίμα το οποίο αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται. Αυτά στην τα λέγατε και προεκλογικά, κύριε Παπά. Ναι, και αποδείχθηκαν, διότι προεκλογικά μας λέγανε ότι θα πάρουμε 22% και πήραμε 32%. Επιτρέψτε μου, κυρία Γιάμαλη. Άρα υπάρχει κάποια συστηματική υποεκτίμηση στη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις. Είτε ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρει να κερδίσει, είτε δεν καταφέρει να κερδίσει. Μάλιστα. Αυτό συνέβαινε. Δηλαδή στις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών ήμασταν ο λίγων πάνω από το 20. Μας βγάζανε και πήγαμε στο 32, πράγμα που δεν το περίμεναν. Θυμάμαι εγώ χαρακτηριστικά ότι όταν μπαίναμε στα πρώτα πάνελ τη νύχτα των εκλογών, οι φήμες οι οποίες πηγαίνανε δεξιά και αριστερά λέγανε ότι θα πάρει 42 η Νέα Δημοκρατία και 22 εμείς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς βρίσκεται σε εξέλιξη μια πάρα πολύ δραματική ύφεση στην ελληνική οικονομία, η οποία έχει ως πηγή πρώτον κατά ένα μέρος το διοικητικό κλείσιμο συγκεκριμένων κλάδων, αλλά ως θεμέλια, θα σας έλεγα, αιτία, την κυβερνητική αδράνεια. Η κυβερνητική αδράνεια... Δηλαδή μπορούσε να κάνει πράγματα που δεν έκανε. Ναι, απολύτως. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Η Πορτογαλία, για παράδειγμα, ζήτησε και πήρε έγκριση από την Κομισιόν για ένα πρόγραμμα εγγυήσεων σχεδόν 15 δις. Η Ελληνική Δημοκρατία 2 δις. Έτσι, παρόλο που όλες οι αναλύσεις στην αρχή του κορονοϊού λέγανε ότι κινδυνεύει η ελληνική οικονομία. Γιατί έχει πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στηρίζεται πολύ στον τουρισμό. Και αντί να βγάλουμε τα μπαζούκας, βγάλαμε τα φυσοκάλαμα. Σας καλώ στο ρεπορτάζ το οικονομικό να δείτε ποια είναι η κατάσταση με τα προγράμματα εγκυοδοσίας των επιχειρήσεων. Μιλάμε για την απόλυτη και παταγώδη αποτυχία. Μιλήστε με τους εκπροσώπους των φορέων. Εγώ είχα την... Το λένε και πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είχα την τιμή να συμμετέχω σε πάνω από 40 τηλεδιασκέψεις που οργανώσαμε κατά τη διάρκεια και του lockdown με τοπικούς φορείς, επιμελητήρια, εμπορικούς συλλόγους κτλ. Λοιπόν, υπάρχει ένα πάνδημο αίτημα να οικοδομηθούν εργαλεία τα οποία λειτουργούν. Αυτή τη στιγμή μόνο 5 με 7, άντε 10% των επιχειρήσεων των ελληνικών να αποκτήσουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέτρο στήριξης. Επ' αυτού, κύριε Παπά, έχω την αίσθηση πως έχετε πάρει στην πλάτη σας ως τομέα της οικονομίας τη μεσαία τάξη. Μία τάξη την οποία η αλήθεια είναι δεν είχατε χαϊδέψει πολύ ως κυβέρνηση. Κάθε άλλο. Αυτή η στροφή είναι ψηφοθυρική ή είναι αλλαγή γραμμής? Ακούστε, κυρία Γιάμαλη, πρέπει να είμαστε σαφείς. Εμείς κυβερνήσαμε παραπάνω από 3 χρόνια με το ένα χέρι δεμένο πίσω από την πλάτη. Λόγω μνημόνια. Εφαρμόσαμε για μέτρα τα οποία θα θέλαμε να μην έχουμε εφαρμόσει και βεβαίως υπάρχουν κοινωνικά στρώματα τα οποία πιέστηκαν περισσότερο από όσο θα έπρεπε ενδεχομένως. Προσέξτε να δείτε όμως, ακόμα και με πολιτικές που δεν θέλαμε να εφαρμόσουμε, και το θυμάται αυτό ο ελληνικός λαός, το περίσευμα επέστρεφε στον κόσμο. Με το κοινωνικό και αυτό, μέρισμα. Βέβαια, με το κοινωνικό μέρισμα το οποίο ξανάμπαινε. Τώρα, αυτή τη στιγμή, ποια είναι η κεντρική επιλογή της κυβέρνησης? Η κεντρική επιλογή της κυβέρνησης είναι πραγματικά να τσακίσει τη μεσαία τάξη. Να αφήσει την ύφεση να εξελιχθεί, να κλείσουν εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, να συγκεντρωθεί η οικονομική δραστηριότητα ακόμα περισσότερο και σε αυτό, θα σας έλεγα, σε αυτή τη στρατηγική κεντρικό ρόλο παίζουν δυστυχώς οι τράπεζες, οι οποίες αναδεικνύονται στο μεγάλο ασθενή της ελληνικής οικονομίας. Αποκλείουν τις επιχειρήσεις μας, ακόμα και για εγγυημένα από το κράτος δανειοδοτικά προγράμματα, και αυτό είναι μια, θα σας έλεγα, εγκληματική επιλογή. Για την επιστρεπτά προκαταβολή, ας πούμε. Η επιστρεπτά προκαταβολή είναι απευθείας κρατικό δάνειο, δεν διαμεσολαβείται από τις τράπεζες. Για το ΤΕΠΗΧ και για το πρόγραμμα του κορονοϊού, εκεί πέρα έχουμε απορρίψεις σοριδών. Σοριδών. Είναι μόνο το 5 με 7% των επιχειρήσεων. Ο φιλόδοξος στόχος της κυβέρνησης είναι 12.000 επιχειρήσεις, λέει, στο τέλος, να πάνε σε αυτά τα προγράμματα και να επιδοτηθούν. Πάρα πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις συλλέγουμε πληροφόρηση και στοιχεία, είναι επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά δεν τα χρειάζονταν αυτά τα λεφτά. Και βεβαίως τώρα έχουν, θα σας έλεγα, απονευρώσει και την αναπτυξιακή τράπεζα και μένει να δούμε τι θα γίνει και με την εφαρμογή του μέτρου των μικροπιστώσεων. Κύριε Σουρμαλίδη, και αυτό θα είναι το τελευταίο μας ερώτημα. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση λέει πως πρέπει να γίνουν βήμα-βήμα όλα αυτά, διότι έρχεται τώρα, βλέπουμε, υπάρχει μια ανησυχία.
Δεν ξέρουμε τι μέτρα θα ληφθούν. Με το άνοιγμα του τουρισμού βλέπουμε ότι υπάρχει και αύξηση κρουσμάτων. Και πίσω μπρος έχουμε και αλλαγή. Και η κυβέρνηση λέει ότι πρέπει να το κάνουμε βήμα-βήμα και να είμαστε προσεκτικοί και σόφρονες. Και όχι να τρέχουμε να σπαταλάμε χρήματα, διότι δεν υπάρχει το λεφτόδεντρο και όλα αυτά. Διαφωνώντας με την πολιτική σας, με την πρόταση σας, εν πάση περιπτώσει, με αυτό που εσείς προτείνετε. Δεύτερη. Ναι. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Λεφτόδεντρα νομίζω ότι έχει δείξει ότι υπάρχουν. Αν είναι για τα σκόηλα Λυκύκου και τα μέτζη του Νεούκτε, βρίσκει χρήματα η κυβέρνηση. Αν είναι να στηρίξει τις επιχειρήσεις μας και να στηριχτούν θέσεις εργασίας, δεν βρίσκει. Λοιπόν, κληρονόμησε 37 δις από εμάς. Έχει αρχίσει και το τρώει το μαξιλάρι αυτή τη στιγμή. Και έχει αρχίσει και το τρώει, ξέρετε, γιατί για να καλύπτει τα δημοσιονομικά κενά τα οποία δημιουργεί η δική της αδράνεια. Διότι αυτή τη στιγμή η πολιτική της έχει γενικεύσει μια απεσιοδοξία. Και απεσιοδοξία σημαίνει και χαμηλή κατανάλωση και ακύρωση αποφάσεων για επενδύσεις ή προσλήψεις στο επίπεδο των εταιριών και το καθοδικό σπιράλ καλά κρατεί. Από πού θα κρατηθεί αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία? Δηλαδή αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της παράνοιας όταν σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο αποφασίζουν τα δημόσια έργα τα οποία εμείς είχαμε δρομολογήσει, τους είχαμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση, αποφασίζουν να μετακινήσουν για 2-2,5 χρόνια μετά. Δημόσια έργα τα οποία στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, προσέξτε, θα δημιουργούσαν λέει 40.000 νέες θέσεις εργασίας. Κύριε Παπά, η συνέντευξή μας έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν απόψε μαζί μας. Νομίζω ότι ρίξαμε φως σε αρκετά θολά σημεία. Οπότε... Και όταν κάνετε και τις δικές σας ενέργειες, ελπίζουμε να σας έχουμε πάλι για να μας τις πείτε. Εδώ να τις προαναγγείλετε, εμείς θα μας εξηγήσετε. Τώρα αυτό το αποκλειστικό δεν μπορώ να το πω. Όχι, να μας εξηγήσετε μετά. Ωραία. Κύριε Παπά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς κυρίες και κύριοι πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με το πολιτικό μας πάνελ για να πιάσουμε εθνικά, οικονομία, τουρισμό, πανδημία.